Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε ένα μαραθώνιο αγώνα θα επιδοθεί η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής, χαρακτήρισε απολύτως εφικτά τα 11 μέτρα που εξήγηλε από το βήμα της 83ης ΔΕΘ και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για παροχολογία, αλλά για τις ελάχιστες δυνατές και αναγκαίες ελαφρύνσεις και μέτρα κοινωνικής στήριξης για όσους υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά από τα μνημόνια. Με το βλέμμα λοιπόν στις κάλπες του 2019, ο κύριος Τσίπρας σάλπισε από τη Θεσσαλονίκη την έναρξη της μακράς προεκλογικής περίοδου, ελπίζοντας να ρεφάρει τη ζημία από την εφαρμογή του μνημονίου δια της οδού των ελαφρύνσεων προς τα στρώματα που επλήγησαν περισσότερο. Ερωτηθεί σχετικά με το πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα που εξήγηλε το βράδυ του Σαββάτου στην ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι τα μέτρα θα ψηφιστούν μέχρι το τέλος του 2018 για να εφαρμοστούν από τις αρχές του 2019. Η μόνη προνομοθέτηση για το 2020 θα αφορά στον ΕΝΦΙΑ, εξήγησε ο Πρωθυπουργός, για τον οποίο υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμό. Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, θα νομοθετηθεί η σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα φτάσει ως και 50% για 1,2 εκατομμύρια χαμηλές περιουσίες και 30% μεσοσταθμικά. Η μείωση, όπως σημείωσε ο κύριος Τσίπρας, θα γίνει σε δύο φάσεις, από 1η Ιανουαρίου του 2019 η πρώτη και από τον Ιανουάριο του 2020 η δεύτερη, έτσι ώστε σε δύο χρόνια από σήμερα ο ΕΝΦΙΑ να είναι ίδιος με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μια νέα επένδυση από τον Όμιλο Σαββίδη ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά έρχεται από την εταιρεία Atlantis PAC, η οποία θα προχωρήσει τη δημιουργία ενός εργοστασίου της στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα, η νέα μονάδα της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων θα έχει διεθνή προσανατολισμό με στόχο να προμηθεύει πελάτες στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει συγκεκριμένο πλάνο για την υλοποίηση της επένδυσης, με το σχεδιασμό ακόμα να βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 698,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,58%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.